υποδεχθούν όλοι μαζί και τον Πάπα Φραγκίσκο που φτάνει στις 10 και 4, δηλαδή σε περίπου 25 λεπτά. Και μάλιστα λένε πληροφορίες ότι θα φτάσει κάποια λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή προγραμματισμένη άφηξη ήταν στις 10 και 20, 10 και 4 λοιπόν, όπως είπε, σε λιγότερο από μισή ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε στο τηλέφωνο τον Κώστα Λασκαράτο. Δεν τον έχουμε ακόμα, θα συνδεθούμε στη συνέχεια μαζί του. Είπαμε πως στις 10 και 4 φτάνει ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει κάνει και επανειλημμένες δηλώσεις για το προσφυγικό. Έχει πει ότι δεν πρέπει νομίζω να σηκώνει. Η πιο χαρακτηριστική του ήταν αρχές Απριλίου να αφαιρεθούν τα τείχη. Η αφορμή γι' αυτό ήταν όχι μόνο τα τείχη που υψώθηκαν και το κλείσιμο των συνόρων της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη στην Ιδωμένη. Αλλά και της Αυστρίας. Αλλά και της Αυστρίας και στα σύνορα με την Ιταλία. Γιατί υπάρχουν δύο παράλληλες ιστορίες. Υπάρχει η ιστορία της Ελλάδας, υπάρχει η ιστορία της Ιταλίας, υπάρχει η Μυτιλίνη, η Λέσβος, υπάρχει όμως και η Λαπεντούζα. Να εφαιρεθούν τα τείχη λοιπόν, ζήτησε ο Πάπας Φραγκίσκος, όχι μόνο τα μεταφορικά, αλλά και εκείνα της λυπηρής πραγματικότητας, να αφαιρεθεί το μεγάλο εμπόδιο, εκείνο που εγείρεται από το τείχος της αδιαφορίας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Πάπας Φραγκίσκος, να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος Πάπας που από τη Λατινική Αμερική. Έχει μια σημασία αυτό. Έχει σημασία ακόμα και ως προς την επιλογή του ονόματός του. Γιατί Φραγκίσκος, ο πρώτος. Φραγκίσκος ο πρώτος είναι. Όπου η ιστορία λέει ότι το διάλεξε όταν... Το διάλεξε όταν πήγε να τον συγχαρεί ο αρχιεπίσκοπος του Σάο Πάολο. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε, Μαρίνα, το τι λέει ο Πρωθυπουργός και η προκαθήμενη. Βλέπουμε την αφορά. Αλλού ζει και αλλού πεθαίνει. Όπου ακούστηκε ότι οι κάτοικοι των νησιών θα προταθούν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι άξιο και δίκαιο. Μακάρι να γίνει. Θα το ευχόμασταν με όλη μας την καρδιά. Και πάλι αντίστοιχη πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία αυτή την είχε αναλάβει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει γίνει η πρόταση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι ότι με αυτή την προσπάθεια σήμερα και με την παρουσία σας, την παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου, δίνεται ένα μήνυμα που ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την προσφυγική κρίση. Διότι η προσφυγική κρίση παραμένει. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 50.000 ανθρώπους που προσπαθούμε παρά τις δυσκολίες να τους δημιουργήσουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Και μην ξεχνάμε ότι στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία, είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Άρα το κρίσιμο είναι να δοθεί και ένα μήνυμα ειρήνης, πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να σκεφτούμε από πού φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, να περάσουν πράσιμο. Όλο αυτό το Γολγοθά. Φεύγουν από τις εστίες τους, από μια κανονική χώρα πριν από λίγα χρόνια. Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, τα κύματα των προσφύγων θα συνεχίσουν. Θα εξακολουθούν. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο μήνυμα αλληλεγγύης αλλά και στο μήνυμα ειρήνης που κομίζει αυτή η ιστορική επίσκεψη των τριών θρησκευτικών ηγετών.